Σήμερα είναι το δεύτερο μάθημα σε μια σειρά μαθημάτων για την εσωτερική εναρμόνιση. Να επισημάνω επίσης ότι όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε καλά το Σιάτσου που αγγίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει ένα μάθημα μόνο για Σιάτσου κάθε Παρασκευή, όπου θα μάθετε όλο το σώμα και πόδια, πλάτη, κοιλιά, χέρια. Και αν θέλετε να βοηθήσετε ανθρώπους, αξίζει να παρακολουθήσετε αυτό. Δεύτερο, σας επισημάνω ότι στα χαρτιά σας, από σελίδα 5 ως και σελίδα 9, έχετε όλες τις θέσεις των χεριών που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνοντας το μασάζ και την πνευματική εναρμόνιση στο κεφάλι. Εντάξει. Άρα μπορείτε να το θυμηθείτε. Επίσης σας επιθυμίζω ότι υπάρχει αυτό και στο DVD που έχουμε για το μασάζ. Για αυτό που θα κάνουμε σήμερα, είναι γραμμένα στο τετράδια, στο χαρτιά σας, από σελίδα 10, 11, 12, 13, ως 14, και 15 βλέπετε εμένα να κάνω την άσκηση, το Alex Orbito, για την αυτοεναρμόνιση που θα κάνουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, σύνδεση 15, 16, 17, 18, 19 και συνεχίζοντας 20, 21, 22 και 23 βλέπετε όλες τις θέσεις και ακόμη 24 που χρησιμοποιούμε για την πνευματική εναρμόνιση που θα μάθουμε σήμερα. Άρα με αυτές τις εικόνες, με αυτό που θα δείτε σήμερα και ακόμα αυτό που θα κάνουμε σήμερα επίσης ολοκληρωμένο βρίσκεται επίσης σε DVD που λέγεται Πνευματική Θεραπεία. Τώρα φοβάμαι την λέξη θεραπεία, γιατί ουσιαστικά δεν στοχεύομαι για θεραπεία, αλλά στοχεύομαι για την εναρμόνιση του ανθρώπου, πρώτο με πιο θετικές και υγιεινές ενέργειες που υπάρχει μέσα του και δεύτερο με το σύμπαν που υπάρχει γύρω του. Κάνοντας αυτή την εναρμόνιση ή διευκολύνοντας την εναρμόνιση του ανθρώπου, μπορεί να προκύπτει θεραπεία. Την προηγούμενη εβδομάδα η Βίκη είχε σοβαρό πρόβλημα στην μέση της, που δεν παίρνει με τίποτα, δεν αγγίξαμε τη μέση της, κάνουμε μασάζ στο κεφάλι της και εξαφανίστηκε ο πόνος στη μέση. Και ειδικά θέλω να πω ότι αυτό το μασάζ στο κεφάλι δεν μπορείτε να το υπερεκτιμήσετε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί τα πάντα να εξαφανίζονται με αυτό. Δεν μπορούμε να υπερτιμήσουμε με την έννοια ότι δεν υπερεκτιμείται. Δηλαδή είναι πάρα πολύ θετικό. Ίσως δεν λέγεται ελληνικά, αλλά λέγεται και αγγλικά. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μπορεί τα πάντα να θεραπεύονται από εκεί και ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα και βέβαια πόνο κεφάλους και υψηλή πίεση και χαμηλή πίεση και όπως ακούσετε πρόβλημα στη μέση, πρόβλημα στην πλάτη, πρόβλημα στα μάτια, στον αυχένα. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να το μάθετε καλά, αν δεν είσαστε εδώ πάρτε το DVD από την προηγούμενη εβδομάδα ή αν θέλετε να το ξαναθυμηθείτε πάρτε το DVD από την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει στο γραφείο και κάνετε άσκηση. Πάρτε από το γραφείο, ναι. Άρα ο στόχος μας είναι να φέρουμε αυτό το ενεργειακό πλάσμα, γιατί κάθε άνθρωπος είναι απλώς μία ενέργεια. Αυτή η ενέργεια διαμορφώνεται από το νου που διαμορφώνεται από το αιτιατό σώμα. Μέσα στην ενσάρκωση ο άνθρωπος με τον τρόπο που ζει, που τρώει,
που κινείται και προπαντός τον τρόπο που σκέφτεται και άρα νιώθει, διαστρεβλώνει αυτό το πεδίο. Όταν διαστρεβλώνεται, προκύπτουν και σωματικά προβλήματα και ψυχολογικά προβλήματα. Και δική μας επιθυμία είναι, ερχόμενοι σε επαφή με τον άνθρωπο, να βοηθήσουμε να ισορροπήσουμε αυτό. Ένας τρόπος που μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι μέσα από την πίεση συγκεκριμένων σημείων που ανήκουν στην ιατρική του δαιμονισμού. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η δική μας ενεργειακή επαφή με δικό του ενεργειακό σώμα, όπως κάναμε στο τέλος της άσκησης, που νιώθουμε την ενέργεια να ρέει μέσα από μας και μέσα στον άλλο. Πάντα προσφέρουμε αυτή την ενέργεια στον ανώτερο αυτό του άλλου με την ηρεμία και την πίστη ότι ο ανώτερος αυτός του άλλου ξέρει πώς να διαχειρίζεται την ενέργεια αυτή, ξέρει πού να την διοχετεύει, σε ποιο επίπεδο, στο σώμα, στα συναισθήματα, στο νου. Άρα μπορεί να κάνουμε μία άσκηση και να μην βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα τώρα, αλλά μπορεί να είμαστε ήρεμοι ότι προκαλέσουμε έστω και μία μικρή αλλαγή που μπορεί να εμφανιστεί μετά από μία εβδομάδα, μετά από μία μέρα, μετά από κάποιους μήνες με τον άνθρωπο αυτό. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά αυτό που θα επαναλαμβάνω συνέχεια, όχι προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Όχι να επικεντρωθούμε στο αποτέλεσμα. Να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε, την ώρα που το κάνουμε. Να νιώθουμε τα σημεία, να νιώθουμε την ενέργεια. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που μας απασχολεί, ότι βιώνω την εναλλαγή ενέργειας με τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα τελειώνει για μένα. Ό,τι αποτέλεσμα θα υπάρχει και δεν θα είναι δική μου δημιουργία. Και να μην έχω ταύτιση εγωιστική με ότι θεραπεύσα ή απέτυχα να θεραπεύσω κάποιον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επιλαμβάνω ότι για μένα η βασική θεραπεία είναι η παιδεία και γι' αυτό εστιαζόμαστε στην αυτογνωσία και όχι στην θεραπεία. Γιατί μέσα από την αυτογνωσία ο άνθρωπος μαθαίνει να σκέφτεται εναρμονισμένο με το σύμπαν και άρα θεραπεύει τον εαυτό του. Αλλά θα υπάρχουν φορές που χρειάζεται κάποιος μία βοήθεια, αλλά η επίδραση θα είναι συνήθως προσωρινή. Βέβαια αυτή η επίδραση μπορεί να ξυπνήσει τον άνθρωπο ή να τον δώσει ένα άλλο σημείο αναφοράς γύρω από πώς μπορεί να είναι. Ω, μπορώ να είμαι έτσι, χωρίς πόνο, με ενέργεια, με ηρεμία και αυτό το σημείο αναφοράς να είναι ερέθισμα στον άνθρωπο, άρα να αλλάξει τον τρόπο που ζει και σταδιακά να δημιουργήσει αυτό με τον τρόπο διατροφής, άσκησης, αναπνοής, υιολογισμό και τρόπο σκέψης. Σήμερα θέλω να μοιραστώ πρώτο μαζί σας την τεχνική του Άλεξ Ορμπίτο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος από τις Φιλιππίνες που κάνει την εγχείρηση με τα χέρια του, βάζει τα χέρια του μέσα στον άλλο άνθρωπο και μια άσκηση που μας έδωσε σε ένα σεμινάριο πριν από περίπου 20 χρόνια στην Αμερική για τη δική μας ενεργοποίηση. Η άσκηση είναι απλή. Καθόμαστε ίσια, κλείνουμε τα μάτια. Στην εισπνοή φανταζόμαστε ένα φως να ξεκινήσει από το κόκκιγα, να ανεβαίνει την σπονδυλική στήλη από πίσω και να έρχεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Στην εκπνοή φανταζόμαστε αυτό το φως να κατέβει το μπροστινό μέρος του σώματος και να καταλήξει στο κόκκιγα. Και με την επόμενη εισπνοή ότι ανεβαίνει την σπονδυλική στήλη μέχρι το πάνω μέρος του κεφαλιού και στην έκπνοη ότι κατεβαίνει μπροστά μέχρι το κόκκιγα. Κάνουμε αυτή την εισπνοή και έκπνοη συνέχεια περίπου 5 λεπτά. Μην το υπερκάνετε, παρακάνετε για να μην έχετε κανένα φαινόμενο κουνταλίνης. Αλλά για 5 λεπτά το φως πάνω και κάτω. Αν δεν το βλέπουμε, το νιώθουμε ή το σκεφτόμαστε. Δεύτερο στάδιο.
εισπνέουμε μέσα στο κέντρο της καρδιάς και στην έκπνοη ακολουθούμε την ενέργεια να ανέβει μέσα από τον αυχένα και να φύγει από το πάνω μέρος του κεφαλίου σαν φάλαινα, δηλαδή να φεύγει φως από πάνω. Δηλαδή παίρνουμε το φως μέσα στην καρδιά και με την εισπνοή έκπνοη προς το πάνω και έξω. Τρίτο στάδιο. Εισπνέουμε από το πάνω μέρος του κεφαλίου το φως, το φέρνουμε μέχρι τον αυχένα, με την έκπνοη αφήνουμε το φως να ρέει μέσα από τους ώμους, τα μπράτσα, τα χέρια, τα δάκτυλα και έτσι δημιουργούμε μία ροή φωτός, εισπνοή παίρνοντας από το σύμπαν, έκπνοη δίνοντας έξω με τα χέρια μας. Τέταρτο στάδιο είναι ότι με τα χέρια μας σε αυτή την θέση αγκαλιασμένη έτσι, είναι σαν να αγκαλιάζει με μία μπάλα ενέργειας ή φωτός και σταδιακά νιώθοντας αυτό, να το νιώθουμε, πολύ αργά με μικρό κινήσεις αρχίζουμε να πιέζουμε αυτή την μπάλα μέσα στο κέντρο της καρδιάς μας. Σαν όλο αυτό το φως, όλη αυτή η ενέργεια την αγκαλιάζουμε και την φέρνουμε μέσα στο στήθος μας. Τώρα εγώ κάνω γρήγορα, θα γίνει πιο αργά. Είναι σημαντικό να νιώθετε όμως ότι κάτι αντιστέκεται εκεί, ότι υπάρχει κάτι εκεί. Και αυτό είναι χρήσιμο για αυτό που θα κάνουμε μετά, νιώθοντας την ενέργεια. Και το φέρνουμε όλη την ενέργεια μέσα στο στήθος, αφήνουμε τα χέρια μας εκεί. Και τότε από το κέντρο της καρδιάς αφήνουμε το φως ή την ενέργεια να προωθεί σε όλο το σώμα μας. Μετά μπορούμε να μείνουμε όσο διάρκεια θέλουμε σε αυτή την ενεργοποιημένη κατάσταση. Το κομμάτι που είμαστε έτσι μπορεί να γίνει και ξαπλωτό. Το πρώτο κομμάτι γίνεται καθιστό. Αλλά επειδή είμαστε λίγο στριμωγμένοι, σήμερα αμφιβάλλω ότι θα μπορείτε να ξαπλώσετε. Όμως, κάντε έτσι με τα χέρια σας, δηλαδή έχετε χώρο. Αλλιώς ίσως μία καρέκλα να πάει λίγο μπρος, μία άλλη καρέκλα να πάει λίγο πίσω. Ναι, αλλά μπορεί μερικοί να κινούνται, να κινηθείτε λίγο. Και εσείς που είστε πίσω μπορείτε να καθίσετε στις τραπέζια ή στις καρέκλες πίσω από τα τραπέζια για να έχετε χώρο. Χριστό, Χριστό. Κύριε έχουμε, Κύριε. Κλείστε ένα λεπτό. Σήμερα είναι... Κλείστε τα μάτια σας. Συντονιστείτε με την αναπνοή σας. Αναπνεύστε αργά και βαθιά. Με την βοήθεια της αναπνοής ισιώστε και ηρεμήστε. Τώρα με την εισπνοή φανταστείτε ένα φως που ανέβει από το κόκκιγα πάνω-πάνω με την εισπνοή μέχρι το πάνω μέρος του κεφαλιού και με την εκπνοή ακολουθήστε το φως αυτό μπροστά στο μέτωπο, στο μπροστινό μέρος του σώματος μέχρι το κόκκιγα και με την επόμενη εισπνοή ανεβαίνει το φως από πίσω και με εκπνοή κατεβαίνει μπροστά. Κάντε αυτό με ηρεμία και συγκέντρωση. Συνειδητά, όσο πιο αργά μπορείτε,
ακολουθήστε το φως να ανέβει από πίσω και να κατέβει μπροστά. Κάντε το μερικές φορές ακόμα, αφήστε το νου σας άδειο. Πλήρες αναπνοές. Συνεχίζοντας την αναπνοή, τώρα εισπνέουμε μέσα στο κέντρο του στήθους. Με την εκπνοή νιώθουμε το φως ή την ενέργεια να ανέβει μέσα από τον αυχένα και το κεφάλι και έξω από το πάνω μέρος του κεφαλιού. Κάντε αυτό συνέχεια. Άδειος νους, εισπνοή στην καρδιά, εκπνοή από το πάνω μέρος του κεφαλιού. Τώρα στην εισπνοή δεκτείτε φως μέσα από το πάνω μέρος του κεφαλιού μέχρι τον αυχένα και με την εκπνοή μέσα από τους ώμους, τα μπράτσα, τα χέρια, παλάμες και δάκτυλα. Δέχεστε φως και ενέργεια από το σύμπαν με την εισπνοή και με την εκπνοή δίνετε μέσα από τα χέρια σας. Συνεχίστε να κάνετε αυτό. Καθώς συνεχίζετε, ανοίξτε τα χέρια σας. Και συνεχίστε να νιώθετε την ενέργεια να μαζεύετε μέσα στα χέρια και στις παλάμες. Τα χέρια είναι χαλαρά, δεν είναι τεντωμένα. Και αρχίζετε να νιώθετε αυτή την μπάλα ενέργειας, φωτός που αγκαλιάζετε. Τη νιώθετε.
και σταδιακά μικραίνει ο κύκλος, καθώς όλη η ενέργεια και φως περνάνε μέσα στο στήθος σας. Σιγά μικραίνει η μπάλα, καθώς όλη η ενέργεια, όλο το φως περνάει μέσα στο στήθος σας. Αν δεν το βλέπετε, το νιώθετε. Νιώστε την αντίσταση της μπάλας καθώς την μικραίνετε. Όλο και μικραίνει καθώς οι παλάμες σας πλησιάζουν το στήθος. Νιώστε την ενεργοποίηση. Καθώς τα χέρια σταδιακά πλησιάζουν το στήθος, και κάποια στιγμή τα χέρια ακουμπάνε στο στήθος. Και μένετε έτσι, νιώθοντας την ενέργεια, το φως μέσα σας. Αφήνοντας το να απλωθεί προς την κοιλιά. Να χαλαρώσει την κοιλιά. Απλώνεται στην λεκάνη και γενετικά όργανα. Μέσα στους γλουτούς, μυρούς, γάμπες, πέλματα. Απλώνεται προς το πάνω, στους ώμους, χαλαρώνοντας, στον αυχένα. Και μέσα στο κεφάλι σας, στον εγκέφαλο. Στο πρόσωπό σας, και μέσα στο νου σας. Και βιώστε ηρεμία, ενέργεια.
νιώστε φως. Μετρήσω από 1 ως 5 και με κάθε αριθμό μπορούμε να γυρίσουμε προς την εγκρήγορση. 1 2 3 γυρίζοντας την εγκρήγορση. 4 και 5 μπορείτε να συνέρχεστε. Okay. Είναι μια άσκηση που μπορείτε να κάνετε πριν κάνετε κάποια εργασία με κάποιον ή μετά ή καθημερινά ή όποτε θέλετε. Στο τέλος μπορείτε να μείνετε περισσότερη ώρα από όσο μείναμε εμείς, από όσο εγώ σας έδειξε την άσκηση, επειδή έχουμε άλλα θέματα να αγγίξουμε σήμερα. Μπορείτε απλώς να κάνετε όσο σας ευχαριστεί. Ερωτήσεις για την τεχνική θα το αφήσουμε για μετά. Γιατί τώρα θέλω να σας δείξω που είστε σε αυτή την συγκεντρωμένη κατάσταση, την τεχνική που θα ονομάσουμε πνευματική εναρμόνιση. Θα ζητήσουμε το μοντέλο να έρθει να ξεπλώσει. Με το κεφάλι σου εκεί. Okay, εγώ θα σας δείξω ένα πιθανό πρωτόκολλο. Ό,τι σας δείχνω είναι μία από πολλές πιθανότητες και οι συνδυασμοί. Και όπως είπα την πρώτη μέρα, οι τεχνικές τις έχουμε μόνο για να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να αφαιθείτε στην εσωτερική καθοδήγηση και σε αυτό που νιώθετε. Θα δουλέψουμε κυρίως με τα τσάκρας και με την ενέργεια από το κόκκιγα ως το πάνω μέρος του κεφαλιού. Αλλά επειδή όταν απελευθερώνουμε αυτές τις ενέργειες, καμία φορά μπορεί να μπλοκάρει, θέλουμε να ανοίξουμε πρώτα τα κανάλια της έξοδος της ενέργειας. Τα κανάλια έξοδος είναι και τα πόδια και τα χέρια και το κεφάλι. Είναι καλά βαλμένο, Χρήστο. Okay. Εγώ θυμάμαι μία κυρία που είχα, όταν της έκανα σιάτσου, είχε διάφορα συμπτώματα μετά και αφού έγινε 5-6 φορές αυτό, τελικά βρήκαμε την λύση το να βάλουμε ένα καλώδιο στο δάκτυλο, της έβαλε με ένα χανζοπλάστ, ένα καλώδιο και το έβαλε στο καλωριφέρ, την άλλη πλευρά, για να μπορεί να υπάρχει μια έξοδο για την ενέργεια, μια γύρωση, ήταν πάρα πολύ νευρική. Και μετά δεν είχε αυτό το πρόβλημα, κάθε φορά που κάναμε αυτό ή μία φορά την είχαμε βάλει το χέρι της σε ένα κουβά νερού αυτή την ώρα που το έκανα και αυτό έλεσε το πρόβλημα. Τώρα, απλώς πρόχειρα μπορεί να κάνουμε έτσι κάποιο χαλάρωση εδώ. Πιστεύω ότι βλέπετε, δεν είναι. Έτσι απλώς να χαλαρώσουμε τις μυς και αφού κάνουμε αυτό, περάσματα έτσι,
τραβάμε την ενέργεια έτσι και έξω και από κάτω μερικές φορές. Τώρα φυσικά αν εργαζόμουν θα πήγαινα από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, αλλά τώρα για να βλέπετε κάνω από εδώ που δεν βοηθάει την μέση μας, η μέση του δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, και κάναμε αυτά τα τραβήγματα, βοηθάμε να ανοίξουμε κανάλια. Τώρα μπορείτε να δώσετε λίγο χρόνο σε αυτό και περισσότερο χρόνο ανάλογα με το χρόνο που έχετε εσείς και το στόχο σας. Έτσι κάναμε το ίδιο χοντρικά με τις μύες εδώ και χαλαρώνουμε, βεβαιόμαστε ότι είναι χαλαρό το χέρι έτσι, ότι κινείται ελεύθερα και το ίδιο εδώ. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο κεφάλι. Έχω και αυτά να μπορείτε. Όπου μπορούμε εδώ να κάνουμε περάσματα έτσι, μπορεί να τριβήξουμε λίγο το κεφάλι, να το χαλαρώσουμε λίγο. Αν θέλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε και λίγο μασάζ, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να του ισιώσουμε να μείνει από εδώ, να μείνει από εκεί, να μείνει σηκωμένο έτσι. Να είναι ίσιο όσο μπορεί. Τώρα, εφόσον έχουμε κάνει αυτή την εισαγωγή στον άνθρωπο, τότε μπορούμε να αρχίσουμε με την εναρμόνιση του ενεργικού του πεδίου. Μπορεί να ξεκινήσω όπου θέλετε. Εγώ όμως συνήθως ξεκινάω στα άκρα. Τώρα, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα πέλματα, οι παλάμες, οι κλειδώσεις, γόνατα, γοφό, εδώ αγώνα, ώμο, για να ισορροπήσουμε την ροή ενέργειας μεταξύ των σημείων αυτών. Εδώ υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Μία πιθανότητα είναι να ξεκινήσω από εδώ. Τώρα τι κάνω, κρατάω, ακουμπάω, νιώθω την ενέργεια στα χέρια μου και νιώθω την διαδικασία συναλλαγής της ενέργειας που γίνεται στα χέρια μου και ανάλογα με το χρόνο που έχω, περιμένω να ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή. Ροή υπάρχει όταν υπάρχει διαφοροποίηση. Όταν υπάρχει κάτι διαφορετικό σε ένα σημείο από ένα άλλο σημείο. Αλλά εμείς σιγά σιγά με την ευαισθησία μας θα αρχίσουμε να νιώσουμε αυτή την προσπάθεια της ενέργειας να ισορροπήσει και θα νιώθουμε κάτι μέσα στα χέρια μας, μέσα στον εαυτό μας, κάτι που για μας θα σημαίνει ότι μία διαδικασία εκτελείται αυτή τη στιγμή και γίνεται μία ισορρόπηση. Όταν νιώθω ότι αυτό ολοκληρώνεται, πάω στο επόμενο σημείο. Εδώ υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Εγώ συνήθως δουλεύω από το δεξί μέρος του ανθρώπου, ώστε το δεξί μου χέρι να είναι προς το κάτω και το ρωστό απάνω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είναι και το αντίθετο. Μπορεί να είναι χέρι γόνατο. Μπορεί να είναι χέρι γοφό. Συγγνώμη, παλάμι, πέλμα, γοφό. Μπορεί να είναι πέλμα άλλο γοφό. Μπορεί να είναι τα δύο γόνατα. Μπορεί να είναι οι δύο γοφοί. Καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι γοφός και όμως. Από τη μία πλευρά στο άλλο ή από την ίδια πλευρά. Οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές. Ανάλογα με τι νιώθετε εσείς. Κάπως όπως οδηγείται από μέσα, δεν μπορεί να εξαντλήσετε όλες τις πιθανότητες. Έχουμε 1, 2, 3, 4, το ίδιο από την άλλη πλευρά, 8 και μετά 1, χέρι και πέλμα. 2, 3, 4, 5, 6, επί 2. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, όλες οι πιθανότητες που υπάρχουν.
Άρα ο καθένας οδηγείται από μέσα του και δίνει το χρόνο που νιώθει ότι είναι κατάλληλο να δημιουργείται η ισορροπία στις αρθρώσεις. Στα άκρα και στις αρθρώσεις. Εγώ βρίσκω ότι πιο σημαντικό είναι το πέλμα, το γόνατο, το γοφό. Αλλά πολλές φορές οι γοφοί θέλουν ισορροπία μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε. Και προχωράμε όπως νιώθουμε. Το ίδιο με το χέρι, τα δύο χέρια μαζί. Ή το χέρι και τον ώμο. Ή το χέρι και το άλλο ώμο. Κλείστε όλα αυτά παρακαλώ. Και συνεχίζοντας. Άρα πρώτο χαλαρώνουμε τα άκρα, ανοίγουμε τα άκρα για την κίνηση της ενέργειας και μετά αρχίζουμε την ισορρόπηση. Τώρα υπάρχουν δύο πιθανές εσωτερικές καταστάσεις την ώρα που κάνουμε αυτό. Μία εσωτερική κατάσταση είναι ότι νιώθω, βιώνω ή φαντάζομαι τα δύο χέρια μου σαν πόλη, το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό και φαντάζομαι μία ροή να δημιουργείται έτσι. Δηλαδή από το ένα χέρι μέσα από το σώμα του άλλου στο άλλο χέρι, μέσα από μένα και πάλι στον άλλον, δημιουργώντας ένα κύκλωμα. Δεν παίρνω αρνητική ενέργεια, απλώς διευκολύνω την ροή ενέργειας μεταξύ ενός σημείου του σώματος και του άλλου. Αυτό είναι polarity. Νιώθω ότι είναι πόλη τα δύο μου χέρια. Και φαντάζομαι αυτό και νιώθω αυτό και νιώθω κάποια κίνηση να γίνεται. Και όταν πάω να νιώθω αυτή την κίνηση, είμαι έτοιμος για την επόμενη σύνδεση. Ο άλλος τρόπος είναι να μην φανταστείτε αυτό, αλλά νιώσετε ότι υπάρχει μια ροή μέσα από εσάς και ότι οι δύο παλάμες σας είναι πομπή. Δεν έχετε ένα πομπό και ένα δέκτη. Έχετε δύο πομπή. Απλώς στέλνω από τα δύο μου χέρια και νιώθω ότι εγώ είμαι αγωγός και βιώνω αυτή τη στιγμή την ενέργεια να ρέει μέσα από μένα στον άλλον και βιώνω την διαδικασία που γίνεται στον άλλον την ώρα που είμαι συνδεμένος με αυτά τα σημεία. Τώρα, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά, πάμε στο κύριο σημείο. Όχι ότι αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία, έχουν σημασία. Και μπορεί κάποιος να νιώθει περισσότερη αλλαγή μέσα του όταν δουλεύουμε στα άκρα παρά όταν δουλεύουμε στα κέντρα. Είναι σπάνιο, αλλά μπορεί. Εντάξει. Τώρα, πάλι προτιμώ να είμαι από το δεξί μέρος του ανθρώπου και να δουλεύω εδώ ξεκινώντας από κάτω προς το πάνω. Τώρα, το αφαλό είναι εδώ. Ότι το δεξί μας χέρι είναι λίγο πάνω προς το κεφάλι από το υφηγό οστό, πώς λέγεται. Υφηγό οστό. Και το άλλο χέρι είναι μόλις κάτω από το αφαλό. Κάτω από το αφαλό, όχι στο αφαλό. Εδώ είναι το πρώτο μας σημείο που κλείνω τα μάτια μου και βιώνω την ενέργεια κάτω από τα χέρια μου, βιώνω την διαδικασία, παρακολουθώ τις ενδείξεις που γίνονται γιατί αλλάζει η αναπνοή της, παρακολουθούμε ανασταγμό, διαφοροποίηση στην αναπνοή και διαφοροποίηση στην αίσθηση που υπάρχει κάτω από τα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή κάτι συμβαίνει. Κάτι ρυθμίζεται, κάτι αλλάζει. Τώρα, ανάλογα με το χρόνο που έχουμε, μπορούμε να μείνουμε μέχρι να τελειώσει. Εγώ σας δείχνω αυτό τώρα, δεν μπορώ να περιμένω, δεν έχει τελειώσει. Άρα θα προχωρήσω παρόλο που δεν έχει τελειώσει. Και θα πάω στο επόμενο σημείο που θα είναι πάνω στο αφαλό. Θα κάνω το ίδιο πράγμα. Περιμένω. Βιώνω. Ο νους είναι άδειος και απλώς βιώνω την συναλλαγή ενέργειας που γίνεται μένοντας μέχρι να νιώθω ότι
έχει ολοκληρωθεί. Μετά προχωράμε στο ηλιακό πλέγμα. Μόλις εδώ είναι τα πλευρά, εντάξει, είναι πάνω από το άφαλο, μόλις κάτω από τα πλευρά. Και νιώθουμε τώρα το δεξί χέρι και τώρα είναι σταθερό μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι σαν την βάση και δημιουργούμε ισορροπία μεταξύ τη βάση και κάθε κέντρο ανεβαίνοντας, τώρα με το ηλιακό πλέγμα. Μένω εκεί, νιώθω άδειος νους, αφήνω με, είμαι απλώς ένα καλώδιο που επιτρέπει την ελεύθερη ροή ενέργειας, την ισορρόπηση της ενέργειας μεταξύ των κέντρων. Μετά, γυρίζοντας τα δάκτυλα προς το πάνω, στο κέντρο της καρδιάς. Και υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί εδώ. Εγώ σας δείχνω μία πιθανή συνδυασμό, ένα πιθανό συνδυασμό, πάντα νιώθοντας την ανταλλαγή ενέργειας που γίνεται. Μεταφέροντας το δεξί χέρι στο ηλιακό πλέγμα, άρα συνδέω, βοηθάω την επικοινωνία μεταξύ του ηλιακού πλέγματος και του κέντρου της καρδιάς. Σας δείξω λίγο πιο γρήγορα τις τάσεις τώρα. Μετά πάνω, το πάνω μέρος του στήθους και το ηλιακό πλέγμα. Μετά το κάτω μέρος, τα πλευρά και το πάνω μέρος του στήθους, γεμίζουμε το στήθος. Μετά γυρίζω το δεξί χέρι προς το πάνω, έχω το κέντρο της καρδιάς και το αριστερό πιάνει τον αυχένα. Άστα, εκεί. Κρατάω, νιώθοντας τις ενέργειες να κινούνται. Κέντρο της καρδιάς, κέντρο του αυχένα. Μετά το αριστερό χέρι στο μέτωπο και νιώθω την σύνδεση μεταξύ καρδιάς και μετώπου. Όσο, πολύ πιο αργά από αυτό που κάνω, εντάξει. Μετά, και είναι καλό ποτέ να χάσετε επαφή με τον άνθρωπο, ό,τι να κάνετε και ειδικά εδώ που θα γυρίσετε, να έχετε μια επαφή. Αυχένα και μέτωπο. Και κρατάω αυτό ή όσο νιώθω την ενέργεια να κινείται. Και ολοκληρώνομαι με το ίδια κίνηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα δείχνει στο κέντρο του μετώπου. Το άλλο επίσης μαζί με τα χέρια χαλαρά και μένουμε και ολοκληρώνουμε σε αυτή την θέση που είναι πάρα πολύ σπουδαία και φαίνεται μια ολική ισορρόπηση. Αν νιώθουμε και δεν έχουμε κάνει σιάτσου, μπορεί να πιέζουμε σε αυτά τα σημεία στο πάνω μέρος του κεφαλίου, μπορούμε να κάνουμε μασάζ του αυχένα και να κάνουμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον τρόπο αυτό. Όλα αυτά συνδυάζονται. Μένουμε για όσο νιώθουμε ότι η διαδικασία γίνεται ή μέχρι να τελειώσει ο χρόνος που έχουμε. Προσφέρουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας στο Θεό ή στο σύμπαν. Τεινάζουμε τα χέρια, πλένουμε τα χέρια μας για να ολοκληρώνουμε την διαδικασία αυτή. Αν δεν μπορείτε να τα πλύνετε, απλώς τεινάξτε τα. Έτσι. Θα κάνουμε τώρα όλοι μαζί αυτή την άσκηση. Άρα θα πρέπει να αλλάξετε θέσεις, να φύγουν όλες οι καρέκλες, να μπουν στις στίβες. Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας. Τι. Πάει λίγο. Έχει χώρο να πάει έτσι. Τεινάξτε τα χέρια σας και τρίψτε
Okay, τώρα, βάτε τα χέρια κοντά και νιώστε την ενέργεια που υπάρχει μεταξύ των χεριών σας. Και αρχίστε με το δεξί πόδι, τρίψτε το δεξί πόδι. Πες το. Βοηθήστε τους μυς να χαλαρώσουν. Τα πέλματα. Και μετά κάντε κάποιες κινήσεις που να σαρώνετε την ενέργεια προς το έξω. Έτσι. Και από κάτω και από τα πέλματα. Έτσι. Πιάνετε το πέλματα έτσι. Πιάνετε το πέλματα και τραβήξτε την ενέργεια. Μία φορά ακόμα. Έτσι. Οκ. Τώρα με το άλλο πόδι. Σήμερα που δεν έχουμε πολύ χώρο, κάντε το από εκεί που είσαστε. Το άλλο πόδι. Ανοίγετε τα κανάλια. Και πάλι σαρώνετε την ενέργεια, ανοίγετε τα κανάλια. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στο δεξί χέρι, ξεκινώντας από τον ώμο. Κάναμε λίγο μασάζ. Χαλαρώνουμε το σημείο, προχωρώντας προς τα πέλματα. Και τραβάμε και εκεί την ενέργεια προς το έξω. Ωραία. Θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό, αλλά τώρα απλώς το μαθαίνουμε. Και τώρα το αριστερό χέρι. Χαλαρώνουμε τα δάκτυλα, τις παλάμες. Και όταν έχετε χρόνο μπορείτε να δώσετε έτσι περισσότερη έμφαση και στοργή σε αυτή την κίνηση. Τώρα τραβάμε την ενέργεια. Okay. Και τώρα λίγο στο κεφάλι, να είμαστε σίγουροι ότι το κανάλι αυτό είναι ανοιχτό. Κάνουμε κάποιες κινήσεις που τραβάμε το πίσω μέρος του κεφαλιού, το ισιώνουμε, χαϊδεύουμε το πρόσωπο. Να είναι όλα ανεκτά και ελεύθερα. Okay. Τώρα να προσπαθήσετε να βρείτε μια άνετη θέση από το δεξί μέρος του ανθρώπου. Χρήστο, βγαίνει διπλό εδώ. Βγαίνει διπλό. Όχι αυτό.
Βγαίνει και αυτό. Οκ. Βάζουμε το δεξί μας χέρι λίγο πάνω από το ειδικό οστό. Το δεξί χέρι κάτω από το άφαλο. Προσπαθήστε να βρείτε μια άνετη θέση. Ηρεμήστε. Συντονιστείτε με την αναπνοή σας. Αφήστε το νου σας να αδειάσει. Και απλώς νιώστε τις ενέργειες Νιώστε τις ενέργειες που κινούνται. Άδειος νους. Είμαστε εδώ να διευκολύνουμε την εναρμόνιση των ενέργειών του άλλου και κρατώντας το δεξί χέρι εκεί που είναι φέρνουμε το αριστερό λίγο πιο ψηλά πάνω στον άφαλο. Μένουμε τα μάτια κλειστά. Βιώνουμε την κίνηση της ενέργειας. Κρατώντας το δεξί χέρι εκεί, φέρναμε το αριστερό πιο ψηλά, μόλις κάτω από τα πλευρά, στο σημείο του ηλιακού πλέγματος. Και νιώθαμε την κίνηση της ενέργειας κάτω από τις παλάμες μας, μέσα στις παλάμες, μέσα στο σώμα του άλλου. Και μπορούμε να γυρίσουμε το χέρι αριστερά προς το πάνω και να βάλουμε την παλάμη πάνω από το κέντρο του στήθους. Θα μπορέσουμε να είχαμε μείνει
περισσότερη ώρα σε όλα αυτά τα σημεία. Απλώς μαθαίνουμε τις θέσεις. Και νιώθουμε την ενέργεια. Άδειος νους. Κρουτώντας το αριστερό χέρι εκεί, φέρτε το δεξιό πάνω στο ηλιακό πλέγμα, κάτω από τα πλευρά. Προσπαθήστε να είστε άνετοι, ξεκούραστοι. Νιώστε την ενέργεια. Και φαίνεται το αριστερό χέρι στο πάνω μέρος του στήθους και το δεξί κάτω μέρος. Άδειος νους. Και νιώστε ότι διοχετεύεται μέσα από εσάς φως, ενέργεια, ισορροπία μέσα στο στήθος του άλλου. Νιώστε. Τώρα φέρτε το αριστερό χέρι, βάλτε το κάτω από τον αυχένα για να αγκαλιάσετε τον αυχένα και φέρτε το δεξί κάθετο τώρα με το σώμα επάνω στο κέντρο του στήθους. Και κρατήστε αυτή την θέση, προσπαθήστε να είστε άνετοι. Μείνετε εκεί, χαλαρώστε. Νιώστε την επικοινωνία μεταξύ των χεριών.
αδειάστε το νου σας. Τα χέρια είναι χαλαρά, δεν είναι σφιγμένα. Κρατώντας το δεξί χέρι εκεί, φέρετε το αριστερό στο μέτωπο. Κρατήστε εκεί, νιώστε την επικοινωνία μεταξύ της καρδιάς και του μετώπου, την ισορρόπηση και πώς γίνονται ένα κέντρο. Μια ενωμένη ενέργεια, καρδιά και μέτωπο. Τώρα, κρατώντας το αριστερό χέρι εκεί, ελάτε λίγο πιο πάνω και βάλτε το δεξί χέρι κάτω από τον αυχένα. Το ένα χέρι αγκαλιάζει τον αυχένα, το άλλο στο μέτωπο. Καθίστε όσο πιο ίσια μπορείτε. Αδειάστε το νου σας, νιώστε την σύνδεσή σας με το σύμπαν. Νιώστε σαν ρέι φως από τα δύο σας χέρια και στην βάση του κρανίου και στο μέτωπο. Προσφέροντας την ενέργεια αυτή στον ανώτερο αυτό του άλλου να αξιοποιήσει με το πιο κατάλληλο τρόπο για την εξέλιξη. Φέρνουμε το αριστερό χέρι πλάι ως το αντίχειρες ακουμπάει στο μέτωπο, τα δάκτυλα στους κροτάφους. Φέρνουμε το δεξί χέρι να ενωθεί με αυτό για να πάρουμε την θέση που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καθίστε ίσια, τα μάτια σας κλειστά. Εισπνέεται ενέργεια και φως από το σύμπαν μέσα από το πάνω μέρος του κεφαλιού μέχρι τον αυχένα ή μέχρι την καρδιά. Με την εκπνοή νιώστε την ροή μέσα από τα χέρια σας, στο κεφάλι, στο σώμα και στο νου του άλλου.
αφήστε το νου σας άδειο και πως νιώστε την ενέργεια που ρέει δια μέσα σας στον άλλον, στο κεφάλι του, στο σώμα του και στο νου του. Έχετε εσείς μία πηγή πνευματική που σας εμπνέει, η Παναγία, ο Χριστός, κάποιο Άγιο ή κάποια αγγελική μορφή ή αρχέτυπο ή απλώς το φως, η ενέργεια χωρίς μορφή, μπορεί να νιώσετε μία σύνδεση με αυτή την πηγή. Είστε συνδετικός κρίκος μεταξύ του σύμπαντος, την κοσμική ενέργεια και του άλλου. Νιώθοντας την σύνδεση, σιγά σιγά απομακρύνομαι τα χέρια . Κρατάμε τα χέρια κοντά στο κεφάλι . Νιώθουμε το ενεργειακό πεδίο εκεί, σαν να δεσμεύσουμε το πεδίο με τα χέρια μας και σιγά σιγά τραβάμε την ενέργεια προς το έξω, σαν να μεγαλώνουμε, να τεντώνουμε την άβρα του κεφαλιού. Έχοντας κάνει αυτό, ας πάρουμε την ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο στο μπροστινό μέρος του σώματος του άλλου, αφήνοντας τα χέρια μας να κινούνται πολύ αργά με μικροκινήσεις. Και βιώνοντας την ενέργεια, καθώς ερευνούμε το μπροστινό μέρος του σώματος. Νιώστε, αφήστε τα χέρια σας να νιώσουν την ενέργεια που είναι 2 με 5 πόντους από το σώμα. Και νιώστε ότι στρώνετε την ενέργεια αυτή. Ίσως με μικρές κυκλικές κινήσεις ή με κινήσεις προς το πάνω. Διευκολύνοντας την ροή της ενέργειας. Αλλά μόνο αν νιώθετε, αν δεν νιώθετε, σταματήστε, κάντε μικρότερες κινήσεις, μέχρι να νιώθετε.
μη κάνετε μηχανικές κινήσεις. Οι κυκλικές νιώθοντας την ενέργεια ή προς το πάνω. Μπορείτε να τεινάξετε τα χέρια σας, να προσφέρετε τα αποτελέσματα της προσπάθειας στο σύμπαν. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Κανονικά θα έχουμε αφήσει τον άνθρωπο να χαλαρώσει άλλα 10 λεπτά. Μπορεί και να φύγουμε από το δωμάτιο όταν ολοκληρώσουμε, για να μπορεί ο άλλος να αφαιθεί, να συνεχίσει η διαδικασία που ξεκινήσαμε. Το κομμάτι στο τέλος θα συζητήσουμε μια άλλη μέρα, όταν συζητήσουμε το therapeutic touch, είναι μια ακόμα άλλη διαδικασία. Και όταν συζητάμε την σύνδεση με τις νέες ενέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν μπορεί να γίνει το αντίστροφο, δεν έχουμε χρόνο. Άρα, για την άλλη εβδομάδα κατεργείται αυτό που είπα, και θα βρεθείτε στις ίδιες θέσεις με τα ίδια άτομα την άλλη εβδομάδα για να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε. Επενσημάνω τη μεγάλη σημασία του να κάνετε άσκηση, αλλιώς θα τα χάσετε. Κάντε άσκηση και αυτό που μάθετε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που μάθετε σήμερα. Πάρτε το DVD για την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο το πρωί πιθανόν να υπάρχει και το DVD για το σημερινό. Οπότε να πάρετε και να κάνετε άσκηση. Καμία ερώτηση? Ναι. Ναι, σας είπα, υπάρχουν πολλές διαφορετικές πιθανότητες. Δεν δουλέψαμε εμείς τα άκρα σήμερα. Γιατί αυτό που κάναμε μόνο μας πήρε όλη την ώρα. Βεβαίως, μπορείτε να ξεκινήσετε με τα άκρα και μετά με τα κέντρα. Εμείς δουλέψαμε μόνο τα κέντρα και μας πήρε όλη αυτή την ώρα. Στο βιβλίο, όχι στο βιβλίο αυτοθεραπεία, στα χαρτιά που σας δώσαμε και στο βιβλίο, αν θέλετε μη μιλάτε, Αλέξια. Όχι στο βιβλίο αυτοθεραπεία, στο βιβλίο μασάζ και πνευματική θεραπεία. Είναι όλα αυτά. Ναι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τις πρώτες ασκήσεις που κάναμε για τη δική μας εξισορρόπηση με ναι. το φως. Έχουμε δικαίωμα νοητικά να την κάνουμε σε κάποια άλλη? Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον άλλον. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάναμε τώρα από απόσταση, να φανταζόμαστε τον άλλον μπροστά μας και να φανταστούμε ότι ισορροπούμε την ενέργεια. Με την διευκρίνηση ότι πάντα προσφέρουμε την ενέργεια στον ανώτερο αυτό του άλλου και δεν έχουμε εμείς στο νου μας κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τον άλλον. Δεν έχουμε το δικαίωμα για κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν έχει πολύ νόημα αυτό. Πιο πολύ νόημα έχει το άλλο. Ευχαριστώ. Ναι. Να συγκεντρωνόμαστε στις παλάμες μας, στις αισθήσεις που μας δίνει οι παλάμες μας. Ή το να φέρουμε εκείνη την ώρα να συγκεντρώμαστε στο φως και το διοχετεύουμε εμείς. Είναι το ίδιο πράγμα, μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε κάτι μας έρχεται ναι. στο μυαλό εκείνη την ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε αυτό. Πόσοι από εσάς νιώθετε, εσείς που δουλέψετε, όχι εσείς που ξαπλώσετε, πόσοι νιώσετε την ενέργεια, σηκώστε χέρι. Okay. Όλοι πιθανόν. Και εσείς που δεκτήκατε, παρόλο που δεν σας κάναμε μασάζ καθόλου, απλώς βάζαμε τα χέρια σας. Πόσοι νιώσετε την διαδικασία που γινόταν μέσα σας? Ωραία, ότι είναι χειροπιαστό και για εμάς που κάνουμε
είναι χειροπιαστό και για τους άλλους που δέχονται. Είναι μία πραγματικότητα. Ησυχία ακόμα, παιδιά, σε λίγο θα σταματήσουμε. Ναι.